Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, να σας συστήσω σήμερα τον ιδρυτή ενός νέου κόμματος, έναν άνθρωπο ο οποίος αποπειράται να παρέμβει στο πολιτικό σκηνικό. Το κόμμα του έχει γίνει talk of the town στην Αθήνα. Το υποδέχτηκαν με πολύ θετικά σχόλια οι εφημερίδες. Η τύχη του βεβαίως δεν είναι εξασφαλισμένη επειδή το υποδέχτηκαν με θετικά σχόλια οι εφημερίδες. Συνήθως αυτό συμβαίνει στον τόπο μας. Η ανάγκη όλων μας για κάτι το καινούριο δίνει την ευκαιρία σε κάποιους να την χάνουν καλής αποδοχής, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι όλα μένουν μέχρι εκεί. Φαντάζομαι μέχρι να βρεθεί εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος θα πείσει την κοινωνία ότι αξίζει τον κόπο να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να τον εμπιστευτεί. Σας παρουσιάζω τον κύριο Θάνο Τζίμερο, τον οποίο καλησπερίζω. Ευχαριστώ που είναι μαζί μας σήμερα. Ήρθε από την Αθήνα, βεβαίως σε οικείο τόπο. Είναι Βολιώτης στην καταγωγή, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Σας καλησπέριζω λοιπόν και σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το περιέγραψα καλά το εγχείρημά σας. Νομίζω όμως ότι θα έχουμε επαρκή τηλεοπτικό χρόνο ώστε να το περιγράψετε καλύτερα από μένα εσείς. Άλλωστε, εσείς είστε εκείνος ο οποίος θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, καθώς είστε ιδρυτής του κόμματος Δημιουργία Ξανά. Δημιουργία Ξανά, ναι. Ένα κόμμα το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από ένα μήνα περίπου, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιον κινηματογράφο στην Αθήνα, στο Δαναό. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα, στις 23 Οκτωβρίου στο Δαναό. Σε μια ομιλία που θεωρήθηκε ιδρυτική διακήρυξη. Προέρχεστε βεβαίως από την αγορά, προέρχεστε από τη διαφήμιση, άρα έχετε το know-how για να επικοινωνήσετε με το κοινό και ξέρετε λίγο και από τα τερτύπια της τηλεόρασης. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να περιμένετε ένα λεπτάκι να πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά να έχουμε ελεύθερο μπροστά μας όλο το χρόνο για να συζητήσουμε.